Έτσι, να αφήσω λίγο τις αμερικανικές εκλογές και να ασχοληθούμε, να σας ρωτήσω μετά για να μου πείτε μια δική σας εκτίμηση. Να δούμε με τη δική μας μάχη με τον κορονοϊό, γιατί βλέπουμε ότι οι παράπλευρες απώλειες έχουν αρχίσει και αγγίζουν εθνικό σύστημα υγείας, μέσα μαζικής μεταφοράς, μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους που δεν ξέρουν τι θα γίνει αύριο. Τι γίνεται, ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Νομίζω ότι ήταν θέμα χρόνου να έχουν αυτή την εξέλιξη, την οποία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Και ενώ η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα για το επερχόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερες αυξημένες ανάγκες, προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα με αυτό το αφήγημα της ατομικής ευθύνης να καλύψει τις δικές της πομπές, διότι της δόθηκε ευκαιρία τώρα 8 μήνες να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας με νέες κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, να κάνει προσλήψεις, τις αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού για να καλύψει αυτές τις ανάγκες, και παρόλα αυτά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Κατά συνέπεια, εδώ βλέπουμε μια χρεοκοπία της πολιτικής της κυβέρνησης. Γιατί δεν έκανε τίποτα? Γιατί, αν μου επιτρέπετε κύριε Συντηχάκη, βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα. Επιστρεπτέα προκαταβολή, δόθηκαν χρήματα στον κόσμο, δόθηκαν επιδόματα, δόθηκαν χρήματα σε μια προσπάθεια να στηριχθεί όλος αυτός ο κόσμος. Γιατί δεν έγινε? Κοιτάξτε, οι περιμετρικές ανακοινώσεις διαχρονικά από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα αφορούσαν μέτρα στήριξης περισσότερο της εργοδοσίας στο όνομα το να μην ανοιχτεί η οικονομία, δίδοντας περίπου στα 13 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι μια μορφή διόγκωσης του κρατικού χρέους και των ελλειμμάτων της χώρας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πήγε για την προστασία του λαού. Αυτό σας έλεγα και στην αρχή. Γιατί δεν πήγε? Αυτό σας απάντησα, ότι μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και εργαζόμενοι πήραν τα χρήματα και συνταξιούχοι. Κοιτάξτε, το τι πήραν οι εργαζόμενοι, νομίζω ότι ο καθένας εργαζόμενος μπορεί να βάλει τα δικά του συμπεράσματα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο άλλος κάνει δουλειά, όταν δεν τη διασφαλίζει με την αναστολή που παίρνει στην εργασία, ότι θα επιστρέψει, ότι θα επαναπροσληφθεί, και ότι αρκείται στα 534 ευρώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν παίρνει ούτε καν το επίδομα ανεργίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σε συνθήκες πανδημίας που επιταχύνθηκε και με την καπιταλιστική κρίση, τη νέα καπιταλιστική κρίση, διότι η αιτία δεν είναι απλά η πανδημία, γνωρίζαμε όλοι ότι θα έρθει μια νέα καπιταλιστική κρίση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις, για λογαριασμό φυσικά πάντα του κεφαλαίου, αντί να προστατέψουν τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, πέρασαν ένα σωρό αντεργατικά μέτρα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μείωσαν ακόμα περισσότερο τη τιμή της εργατικής δύναμης. Βλέπετε ότι το νομοσχέδιο που αφορούσε το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τις 10 ώρες εργασία, που ουσιαστικά καταργεί και νομικά πλέον το θέμα του 8ωρου με απλήρωτη εργασία. Όλα αυτά εντάσσονται σε μια γενικότερη στρατηγική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρόστιμα την πανδημία να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή αυτά που είχαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους όλα τα προηγούμενα χρόνια το φέρουν μπροστά και εφαρμόζονται στην πράξη. Και φυσικά δεν φτάνουν μόνο εκεί, πρέπει να εφαρμοστεί και ο νόμος και η τάξη. Και βλέπετε τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν, μέτρα καταστολής που εκφράζεται σε πολλά επίπεδα, εκφράζεται στα πανεπιστήμια, εκφράζεται στους εργασιακούς χώρους. Εννοείται με την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι θα υπάρξει ειδικό σώμα φύλαξη των πανεπιστημίων? Βέβαια. Τώρα βλέπετε πώς μέσα σε χρόνο τετέ η κυβέρνηση ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά για μια αφορμή, αν θέλετε, αυτή την προβοκατόρικη ενέργεια των κουκουλοφόρων που εισέβαλαν στην ΑΣΟΕ προχθές, προκαλώντας μεγάλες φορές και προπυλακίζοντας τον Πρίτανη. Δόθηκε δηλαδή το πάτημα προκειμένου να ανοίξει η συζήτηση για ένταση των μέτρων καταστολής. Έχουμε τα μέτρα που δυσκολεύουν τη συνδικαλιστική δράση και του απεργιακού δικαιώματος των εργαζομένων. Όλα αυτά λοιπόν συντείνουν στο εξής. Γιατί συντείνουν στο εξής, ότι η κυβέρνηση θέλει ταυτόχρονα με μέτρα σε βάρος του λαού, αντιλαϊκά μέτρα,
να χρησιμοποιήσει και το μαστίγιο, δηλαδή την καταστολή. Γιατί αν πραγματικά η κυβέρνηση ενδιαφερόταν για το λαό και αν ήταν φιλολαϊκά τα μέτρα, δεν θα είχε κανένα λόγο θα σας να έλεγε, πάρει και μέτρα καταστολής. Θα σας έλεγε κάποιος για τη συζήτηση όσον αφορά στα πανεπιστήμια. Γιατί να μην υπάρχει αυτό το σώμα το οποίο θα ελέγχει το ποιος μπαίνει ή ποιος βγαίνει, θα αποτρέπει τον βανδαλισμό των πανεπιστημίων, τα οποία ουσιαστικά καλείται ο Έλληνας φορολογούμενος να τα πληρώσει μετά. Καταρχάς, η δράση αυτών των ομάδων, των γνωστών αγνώστων, κουκουλοφόρων, δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό κίνημα. Η κυβέρνηση συνειδητά προσπαθεί να συνδέσει αυτούς τους προβοκάτορες με το κίνημα, μιλώντας για μπράβους στα πανεπιστήμια και μάλιστα χρωματίζει με αριστερό προσωπείο και το συνδέει με αυτή την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων. Δεν είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες μέρες αυξάνεται πολύ περισσότερο η ένταση της λογικής, η κόκκινη χρυσή αυγή, παραπέμποντας δηλαδή τι, ότι ξέρετε, είδατε, τελειώσαμε τώρα με τη χρυσή αυγή, έρχεται και η σειρά σας. Τι σχέση μπορεί να έχουν όλες αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες με το φοιτητικό κίνημα, με τους αριστερούς ανθρώπους, με τους κομμουνιστές, με όσους αγωνίζονται και παλεύουν. Και μάλιστα η κυβέρνηση φτιάχνει αυτό το σώμα, προσέξτε, με 2.000 αστυνομικούς, αν καλά έχω διαβάσει. Ναι, 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 2.000 αστυνομικοί, τόσο είναι. Με 2.000 αστυνομικούς. Καλά, δεν μου λέτε πού βρήκε μέσα σε προσλήψεις τόσο χρονικό διάστημα. Προσλήψεις. Και δεν μπορεί να κάνει τις προσλήψεις, για παράδειγμα, στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βλέπετε λοιπόν πώς κινείται, σε ποια κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση κινείται στην κατεύθυνση ότι πρέπει να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα και ο νόμος της τάξης και της καταστολής. Έτσι είναι, έτσι λειτουργεί η κυβέρνηση. Είναι το ταξικό πρόσημο της κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση ο λαός δεν πρέπει να εφησυχαστεί. Διότι έρχονται πολύ χειρότερα μέτρα στο μέλλον, στο αμέσως προσεχές μέλλον. Και θα πρέπει να αντιδράσει μέσα από τα σωματεία του, μέσα από τις οργανώσεις του, από τους συλλόγους του κτλ. Μπορεί να είμαστε σε συνθήκες πανδημίας, μπορεί να μπαίνει σε lockdown η χώρα, αλλά την ίδια στιγμή ο λαός δεν μπορεί να υποχωρήσει στην διεκδίκηση των δικών του δικαιωμάτων. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι και να θες να διεκδικήσεις δεν μπορείς πλέον, διότι απαγορεύονται οι πορείες, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις λόγω κορονοϊού. Άρα, πού πας? Αυτό ακριβώς. Η κυβέρνηση θέλει να επιβάλλει τον νόμο της σιωπής. Εντάξει, αλλά δεν το κάνει αυτό σκοπίμως, θα σας πει κάποιος από την κυβέρνηση. Έχουμε τον COVID και προσπαθώ και θέλω να διαφυλάξω την υγεία αυτών που θα πάνε να διαμαρτυρηθούν. Κοιτάξτε, μέχρι τώρα πάντως πορεία δείχνει το εξής. Κινητοποιούνται οι φοιτητές, βγάζουμε τα ΜΑΤ. Κινητοποιούνται οι μαθητές, βγάζουμε τα ΜΑΤ. Κάνουμε διαδήλωση κατά της Χρυσής Αυγής, γιατί έγινε κινητοποίηση και διαδήλωση σε συνθήκες πανδημίας, χτυπάνε ξανά τα ΜΑΤ. Χτυπάνε τους συνταξιούχους και φυσικά αυτό δεν είναι μόνο προνόμιο αυτής της κυβέρνησης, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Όταν θέλουν να πάρουν αντιλαϊκά μέτρα, το συνοδεύουν με την καταστολή, με τέτοιου είδους μέτρα. Γι' αυτό λέμε ότι ο λαός δεν πρέπει να φοβηθεί, δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο πέρα από τις αλυσίδες του αυτός ο λαός. Έτσι, ο οποίος βασανίζεται, τυραννιέται εδώ και μια δεκαετία με την κρίση, ήρθε η πανδημία που επιτάχει με τη νέα καπιταλιστική κρίση, έτσι, και μέσα από αυτή την ιστορία τελικά ποιος βγαίνει κερδισμένος και ποιος βγαίνει χαμένος. Δεν ξέρω αν βγαίνουν τα λαϊκά στρώματα, αν βγαίνει ο λαός, η νεολαία κερδισμένη από αυτή την ιστορία. Διότι η καταστολή που βλέπουμε στα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, γίνεται για ποιο λόγο? Γίνεται γιατί φοβούνται ένα ξέσπασμα του φοιτητικού κινήματος. Εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστά τα πανεπιστήμια. Ετοιμάζουν το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή για την ανώτατη εκπαίδευση, όπου πλέον τα πανεπιστήμια μετατρέπονται σε επιχειρήσεις. Αλλά την ίδια στιγμή όμως δεν υπάρχει ευαισθησία από την πλευρά των κυβερνήσεων για να καλύψει τους φοιτητές με εστίες σε ολόκληρη τη χώρα, να καλύψει το θέμα της στέγασης, να ενισχύσει τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων, προκειμένου να ενισχυθεί η μόρφωση αυτού που λέμε σήμερα της νέας γενιάς. Και φτιάχνουμε πανεπιστήμια, σχολεία 2 και 3 ταχυτήτων. Πείτε μου κάτι, να αφήσω λίγο τα πανεπιστήμια και να έρθω λιγάκι σε ένα επίσης καυτό θέμα. Είναι η ιστορία με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί, έχει ανοίξει μια συζήτηση, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες πολιτών ότι δεν επαρκούν και πολλές φορές μετατρέπονται και σε εστίες μετάδοση του κορονοϊού. Η κυβέρνηση λέει βέβαια ότι έχει βάλει νέα λεωφορεία. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση του κόμματός σας και τι θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε,
η κυβέρνηση κατάφερε το εξής. Βέβαια, επενδύοντας πάνω σε αυτό το αφήγημα της ατομικής ευθύνης, έδειξε και ταυτόχρονα και την αναξιοπιστία της και την αντιφατικότητα της πολιτικής της. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες για ατομική ευθύνη, αλλά την ίδια στιγμή να γίνεται πασοκισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς και να συνοστίζονται σαν τις σαρδέλες. Το ίδιο συμβαίνει με τα αεροπλάνα, το ίδιο συνέβαινε με τα καράβια, το ίδιο συμβαίνει στους μεγάλους εργασιακούς χώρους που δεν παίρνουν κανένα απολύτως μέτρο. Η πραγματικότητα διαψεύει την κυβέρνηση. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι κι αλλιώς, σε μια λογική ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων που λειτουργούν, δεν μπορούσαν ούτε σε συνθήκες πανδημίας να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των μεταφερομένων. Πολύ δε περισσότερο σε αυτές τις συνθήκες. Και μάλιστα έχει δοθράσει ο Υπουργός Ανάπτυξης να εκβιάζει, προσέξτε, γιατί τον άκουσα προχθές και έλεγε ότι αν πάρουμε 1000 λεωφορεία, θα πρέπει, λέει, να κόψουμε από τους μισθούς και τις συντάξεις. Αντιλαμβάνεστε πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα σε μια λογική κόστος ωφέλους. Και καλούσε το λαό, δηλαδή, καλούσε το λαό να διαλέξει τι θα χάσει. Γιατί προφανώς δεν χωράνε όλα σε μια πολιτική που λειτουργεί με κριτήριο την κερδοφορία των ομίλων. Το ίδιο με τα σχολεία. Δεν αλλάζει η φιλοσοφία της κυβέρνησης. Ό,τι ακριβώς αντίληψη έχει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, την ίδια ακριβώς αντίληψη έχει και για τα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, αποφασίστηκε lockdown στα Λύκεια, στις περιοχές που επιδημιολογικά είναι πιο οξυμένη η κατάσταση, που αποτελεί έμεση ομολογία της κυβέρνησης ότι τα σχολεία τελικά δεν είναι υγειονομικές φουσκάλες, αλλά είναι υγειονομικές βόμβες. Γιατί αντί να πάρει μέτρα η κυβέρνηση, να βρει χώρους προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, αντί να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικών, αντί να πάρει καθαρίστριες, έρχεται ο κύριος Σεραπετρίτης σε κάποια συνέντευξή του και είπε ότι, ξέρετε, δημοσιονομικά δεν μας επιτρέπει να πάρουμε επιπλέον μέτρα για τη θωράκιση των σχολείων. Η ίδια η δημοσιονομική λογική πολιτική είναι ακριβώς αυτή που δεν έκανε την κυβέρνηση να πάρει αντίστοιχα μέτρα και για το δημόσιο σύστημα υγείας και για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για τους εργασιακούς χώρους γενικότερα. Κύριε Συντηχάκη, κάτι τελευταίο. Κάντε μου έτσι ένα σχόλιο για τις αμερικανικές εκλογές και την έκβασή τους μέχρι στιγμής. Εντάξει, ζούμε ένα σοου τώρα και σήμερα, ειδικά σήμερα το πρωί. Τελικά ποιος βγαίνει, αν είναι ο Τραμπ προηγείται του Biden ή ο Biden προηγείται του Τραμπ. Προφανώς οι εκλογές διεξήχθησαν και η όποια αντιπαράθεση γίνεται μέσα σε ένα κλίμα, θα έλεγα, σφοδρής ενδοαστικής διαπάλης στα πλαίσια των ΗΠΑ της Αμερικής, δηλαδή δύο διαφορετικών μειγμάτων υπηρέτησης όμως ακριβώς της ίδιας πολιτικής. Δηλαδή της καπιταλιστικής ανάπτυξης με βάση αυτούς τους δύο υποψηφίους, του Biden και του Τραμπ. Δηλαδή πρόκειται για παραλλαγές στο μείγμα της ίδιας φιλομονοπωλιακής διαχείρισης στις ΗΠΑ. Μήπως δηλαδή αν βγει τώρα ο Biden θα σταματήσουν οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι, θα σταματήσουν τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για το Αιγαίο, τι ακριβώς θα προκύψει. Μα έτσι κι αλλιώς, όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, θα υπηρετήσουν ακριβώς τα ίδια γεωστρατηγικά συμφέροντα σε ολόκληρο τον κόσμο και στην περιοχή μας. Άρα δεν έχει να περιμένει κάτι ούτε ο εργαζόμενος στις ΗΠΑ, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτά που βιώνει ο λαός εκεί πέρα, άνεργοι, ανασφάλιστοι, δεκάδες χιλιάδες θύματα του κορονοϊού. Έτσι. Και φυσικά ούτε και ο δικός μας ο λαός θα μπορεί να περιμένει κάτι περισσότερο. Άλλωστε, ποια δημοκρατία τώρα, για ποια δημοκρατία στις ΗΠΑ μιλάμε. Όταν τελικά αυτός που καθορίζει το ποιος θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ είναι οι εκλέκτορες και όχι η ψήφος του λαού. Έτσι έγινε και το 2016, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συντηχάκη, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Για τη συνέντευξη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.